Ένα πυκνωτικό πουράκι κοντά στην κιθάρα και ένα μακριά στο χώρο να πιάσει το δωμάτιο. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα λίγο προσεκτικά τις ηχητικές διαφορές των δύο αυτών μικροφώνων. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, πρέπει μόνο να πούμε ότι έχουμε στήσει ένα project στο Cubase, όπου θα ηχογραφήσουμε τα δύο κανάλια κιθάρας. Όποιος έχει παρακολουθήσει παλαιότερες εκπομπές μας, θα ξέρει μάλλον αρκετά πράγματα για το πώς ηχογραφούμε στο Cubase. Έχουμε πάρει δύο ήχους, ένα το κοντινό μικρόφωνο και ένα το μικρόφωνο ακριβώς, του hall. Ακριβώς. Αυτό που θέλουμε τώρα να δείξουμε και να ακούσουμε πιο πολύ είναι την ηχητική διαφορά των δύο. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το μικρόφωνο που είναι κοντά, το πουράκι. Αυτό το μικρόφωνο θα περιμέναμε από την τοποθέτησή του να έχει πολύ καλό, δυνατό ήχο, με έντονη ατάκα, αρκετά γεμάτο, αλλά στεγνό όσον αφορά το χώρο. Για να το μιλήσω έτσι. Λοιπόν, η κάτω κυματομορφή είναι το κοντινό μας μικρόφωνο. Ακριβώς. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο ήχος είναι πολύ άμεσος, με πολύ καλή διάβγεια, πολύ καλή αποτύπωση των ηχητικών στοιχείων της κιθάρας, σχετικά στενός, δεν έχει την ευρύτητα του χώρου που θα θέλαμε, αλλά αυτό είναι και το ζητούμενο άλλωστε, και αποτυπώνει πάρα πολύ καλά την ατάκα της πένας, της χορδής, τον όγκο του σκάφους του ξύλου, γενικά ένα πολύ καλό ηχόχρωμα κοντινό, έτσι, κιθάρας. Πάμε να ακούσουμε και το άλλο μικρόφωνο. Βεβαίως. Μόνο του. Η πάνω, λίγο στενότερη κυματομορφή, είναι το σήμα που έχει καταγράψει το μικρόφωνο του χώρου. Ακριβώς. Πάμε να τα ακούσουμε. Βεβαίως. Πολύ περισσότερο ακούμε το χώρο τώρα, έτσι, σαν κάποιος να παίζει όντως μέσα σε ένα δωμάτιο. Ακριβώς, και αυτό είναι το ζητούμενο, άλλωστε να έχω τη δυνατότητα να προσθέσω, να μιξάρω στην ουσία αυτό το ηχόχρωμα με το προηγούμενο ηχόχρωμα που ήταν ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, αφού έχουμε τους δύο ήχους, τον κοντινό και του δωματίου, μπορούμε τώρα να πάμε να μιξάρουμε τους δύο ήχους για να πάρουμε κάτι αρκετά πιο ενδιαφέρον για ζωντανό, ακριβώς, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε. Τώρα ακούμε και τα δύο ηχοχρώματα μαζί, στην ίδια ένταση. Αυτό που θέλω να κάνω στην ουσία είναι να κρατήσω λίγο πιο μπροστά το μπροστινό μικρόφωνο, το πουράκι, και να υποστηρίξω από πίσω με χώρο το δεύτερο μικρόφωνο, το μικρόφωνο που βρίσκεται και πιάνει στο χώρο μου. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μια τέτοια μίξη. Κάτω το μικρόφωνο του χώρου, έχουμε μια σχετική ισορροπία ανάμεσα στα δύο ηχοχρώματα που το ένα στην ουσία υποστηρίζει το άλλο. Κυρίως ήχος λοιπόν από μπροστά, υποστήριξη χώρου από το μικρόφωνο που βρίσκεται μακριά από την κιθάρα και αρκετά ψηλά. Να τα ακούσουμε λιγάκι προσεκτικά να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούμε. Ας δούμε λιγάκι τι θα γίνει αν ξαφνικά κλείσω το μικρόφωνο του χώρου. Πιο πλούσιο το συνολικό περιεχόμενο, αλλά η αίσθηση του όγκου στην κιθάρα γίνεται πιο μεγάλη κιθάρα.
βγάζω. Μπορείς, γίνεται ξαφνικά πιο στενό, πιο συγκεκριμένο. Ανοίγω πάλι. Χρήσιμες τεχνικές οι οποίες μπορούν να μας δώσουν πραγματικά θαυμαστά αποτελέσματα και να κάνουν τη διαφορά μιας οικιακής παραγωγής, θα το λέγω, μια home studio production απέναντι σε ένα production που θα γινόταν σε ένα project studio ή και σε ένα full production studio. Αυτές είναι τεχνικές που χρησιμοποιούν και οι μεγάλοι επαγγελματίες. Ολοκληρώσαμε την ηχογράφηση ακουστικής κιθάρας και με ένα και με δύο μικρόφωνα. Δείξαμε και κοντινό μικρόφωνο για να πάρουμε τον ξερό ήχο του οργάνου και μικρόφωνο χώρου που μπορούμε να το μιξάρουμε έτσι για να πάρουμε ένα πολύ πιο γεμάτο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε να ευχηθούμε σε όσους μας παρακολουθούν είναι καλή τύχη με τα πειράματά τους στην ακουστική κιθάρα. Να ευχαριστήσουμε Γιάννη τον μουσικό Κυριάκο μας. Κυριάκο Σιγάλα, τον μουσικό μας. Έτσι, και το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι μείνετε μαζί μας για το επόμενο επεισόδιο, γιατί έρχονται πολύ περισσότερα γκάζια. Καλό βράδυ.